εξέλιξη. Θα δούμε πάλι πυγμαχία. Έρχεται από τη Βουλγαρία. Κόκκινη γωνία. Στέφαν Στεφάνο. Αντίπαλος του έρχεται από την Ελλάδα και το Golden Corner. Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε τον Βαλέριο Ζωγλεύο! Διαιτητής της αναμέτρησης ο κύριος Χάρης Μιχαηλίδης. Heads up. No holding. No low blow. For your comments. Παναγιώτης Χαταρίδη και επόμενος αγώνας επαγγελματικής πυγμαχίας. Ένας εξαιρετικός αθλητής, ο Βαλέρης Ζωγράφοφ. Απέναντι στον Στέφαν Στεφάνοφ, τον Βούλγαρο. Κόκκινη εμφάνιση για τον Ζωγράφοφ. Δεξιά γκάρτ για τον Στεφάνοφ. Με ασημή, με λευκή εμφάνιση. Ας το πούμε έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που παρακολουθεί τον αγώνα από τη τηλεόρασή του. Από Κοσμοτέ. Προσποιήσει από τον Ζαγράφοφ. Περνάει και τη δεξιά του κόντρα. Προσποιήσεις συνεχόμενες από τον Βαλέρα, από τον Βαλέρη και ψάχνει ένα δεξί hook με sidestep ο Στεφάνοφ. Ζαγράφοφ δεν έχει κανένα πρόβλημα, ο Βαλέρη. Πολύ ωραίο uppercut και αριστερό hook που σηκώνει. Σε ένα πολύ ωραίο συνδυασμό ο Βαλέρη.
Για να δούμε. Γλίστριμα. Αλλά την ώρα που γλιστούσε, δέχτηκε για το δεξί uppercut. Παρ' όλα αυτά, ο Στεφάνοφ δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, συνεχίζει τον αγώνα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο sidestep, το γυρίζει κιόλας. Από Golden Corner, ο Βαλέρη, ροπονητή τον Νίκο Χιδάκο. Και τον εξαιρικό. Στη γωνία του ένας από προπονητές του είναι και ο Γιάννης Μουστάκας. Golden Corner, πολύ μεγάλη σχολή, πολύ μεγάλος σύλλογος. Ψάχνει ένα αριστερό uppercut ο Στεφάνοφ. Βαλέρη μπλοκάρει, δίνει τη δεξιά του κόντρα. Πολύ ωραίο τώρα το σερί από τον Βαλέρη με 3-4 hook και ένα uppercut. Και τελειώνει ο γύρος. Οι οδηγίες θα δοθούν και στους δύο αθλητές. Ο Νίκος Γιδάκος και ο Κάντων Μιχαλησιούλης. Δεύτερος γύρος. Στεφάνοφ προσπαθεί να περάσει ένα overhand. Κάνει ένα πρόβλημα για τον Ζωγράφοφ. Είχε διαβάσει τη φάση, είχε κάνει βήμα πίσω. Άρα είχε βγει και πολύ καλή άμυνα. Δουλειά με τον τζάπ από τον Βαλέρη. Πιέζει συνέχεια. Τρία πολύ καλά. Για να δούμε. Για να δούμε. Ο Στεφάνοφ δείχνει ότι έχει δείχνει και ζαλίστηκε. Ένα πρόβλημα, Στεφάνοφ συνεχίζει. Καθώς ο διαιτητής του ΣΕΠ έγινε ότι δεν υπήρχε κανένα άλλο ζήτημα παρά μόνο το γλίστριμα. Στεφάνοφ ψάχνει να βρει τη δεξιά του κόντρα, ένα δεξί άπρικα τώρα. Περνάει τώρα τη δεξιά του κόντρα, αυτό που ήθελε και έψαχνε από την αρχή του γύρου. Ένα πιάσιμο, ένα πρόβλημα. Στεφάνοφ ένα αριστερό uppercut και ένα δεξί hook. Yeah.
Πολύ ωραίο τώρα το δεξί χουκ από τον Βαλέρη. Βαλέρη με την κόκκινη εμφάνιση. Στεφάνοφ με την Ασημή. Με την γκρι μαύρη, ας το πούμε διαφορετικά. Πολύ ωραίο το σέρι τώρα από τον Βαλέρη. Ωραία, γυρίζει με sidestep, γυρίζει τον αντίπαλό του. Έχει ανεβάσει την απόδοσή του ο Βαλέρη. Δεξί διπλό χουκ από τον Στεφάνοφ και ταυτόχρονο sidestep. Θέλει να εκμεταλλευτεί τη δεξιά του γκάρτ, είναι ανάποδη ότι είναι southpaw γκάρτ ο Βούλγαρος. Βαλέρη, πολύ ωραίο sidestep. Πολύ ωραίο το άπρικα τώρα ύστερα από το αριστερό τζεπ του Βαλέρη. Για να δούμε. Και ο Στεφάνοφ διαμαρτύρεται ότι τον τράβηξε ο Βαλέρη. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Είναι κάτι που να το κάνει. Γίνεται στην επαγγελματική πυγμαχία. Και αυτό το knockdown από τη που μετρήθηκε ο Στεφάνοφ δίνει και σαφή προδάσμα και σε αυτό το γύρο στον Βαλέρη. Πολύ ωραίο το sidestep από τον Βαλέρη. Και ταυτόχρονα δούλεψε το πίσω του χέρι. Αριστερό overhand που ψάχνει να βρει ο Στεφάνοφ. Δεξί direct, δεξί hook και αριστερό από τον Βαλέρη. Ο Βούλγαρος Παναγιώτη έχει δείξει ότι μάλλον κουράζεται και ψάχνει να βρει έχει τρόπο να, κουράζεται, ναι, να κερδίσει χρόνο. Είναι κάτι που γίνεται στην πυγμαχία, να κερδίζεις χρόνο. Μέτρημα. Και αυτό πρέπει να... Είναι κανονικό μέτρημα. Βέβαια είναι μέτρημα γιατί χωρίς λόγο στα μαλλιά τον αγώνα δείχνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Όταν δεν υπάρχει το πρόβλημα, τότε αντικειμενικά ο διαιτητής πρέπει να μετρήσει και αυτό κάνει πολύ σωστά ο έμπειρος διαιτητής του ΣΕΠ, του Συνδέσμου Επαγγελματικής Πυγμαχίας στην Ελλάδα, από την αιγίδα της ABU και αυτός ο αγώνας. Και τώρα ο Βαλέρη πρέπει και πολύ σωστά κάνει να ανεβάσει ταχύτητα. Τώρα πρέπει να τελειώσουμε με τον Βαλέρη. Κάτι δείχνει ο Στεφάνοφ, τι του λέει, θέλει να παίξει... Το κορδόνι. Το κορδόνι, τι. Εντάξει. Ο Βαλέρη όμως δεν καταλαβαίνει από αυτά. Και με λιτά κορδόνια συνεχίζει το σερί του.
Δίνεται οδηγίες εδώ από τον κύριο Κακαράκη να δει το κορδόνι του ζωγράφου. Η εμπειρία στο maximum. Και ετοιμαζόμαστε για τον τέταρτο και τελευταίο γύρο. Ουσιαστικά ο Βαλέρη έχει ανεβάσει πολύ την απόδοσή του, έχει μαζέψει πάρα πολλά καθαρά σημεία. Και νομίζω θα μπει με καλύτερη κατάσταση. Σίγουρα και πρέπει να τελειώσει. Έχει όλες τις σωστές συνθήκες υπέρ του για να τελειώσει το παιχνίδι και με διακοπή. Δεξιά κόντρα τώρα από τον Βαλέρη. Και δεξιά uppercut. Έδωσε τρεις συνεχόμενες δεξιές κόντρες ο Βαλέρη. Εύστοχες. Πέρασαν όλες στο σαγόνι του Στεφάνοφ. Πάντως πολύ έξυπνο ο Βαλέρη, όταν πάει να τον πιάσει ο Στεφάνοφ, βήμα πίσω τον αδειάζει. Οπότε ουσιαστικά ο Στεφάνοφ συνέχεια πέφτει, γιατί έχει κουραστεί ουσιαστικά τώρα, θέλει να κερδίσει χρόνο ο Βούλγαρος αθλητής, ο Βούλγαρος επαγγελματίας πυγμάχος. Οι οδηγίες πολύ σωστά από τον Νίκο Γιδάκο να βγάζει το αριστερό του πόδι έξω από το δεξί πόδι του Στεφάνοφ. Γιατί είναι μια σωστή τεχνική όταν παίζει μανά από την κάρτ. Να έχει πάει το προστινό σου πόδι έξω από το προστινό πόδι του αντιπάλου. Δίνει τη δεξιά του κόντρα τώρα ο Βαλέρη. Ψάχνει ένα δεξί χούκ ο Στεφάνοφ. Δεν το βρίσκει βέβαια γιατί ο Βαλέρη παίζει πολύ καλά πόδια. Πολύ καλή κίνηση με τα πόδια. Στεφάνοφ κάνει νεύμα στο ζωγράφο να έρθει να παίξουν, να ανταλλάξουν χτυπήματα, να αγωνιστούν πιο πολύ στο κοντινό παιχνίδι. Δεν πολύ ωραίο τώρα το εσκίβ, αδειάζει τον Στεφάνοφ. Στεφάνοφ δέχεται και την πολύ ωραία αυτή αποφυγή του Βαλέρη. Δεν ξέρω γιατί δεν κάθεται καλά στη βάση του Στεφάνου. Έχει κουραστεί και... Έχει κουραστεί, αλλά δεν μπορεί να καθίσει τα πόδια σου. Δηλαδή πρέπει τα πόδια σου να τα ανοίξει περισσότερο αν είναι. Να έχει καλύτερη βάση. Πολύ ωραία τώρα η κόντρα από τον Βαλέρη. Και... τελειώνει το παιχνίδι. Δικαιωματικά είναι νικητής ο Βαλέρη. Επίσημα θα περιμένουμε την ανακήρυξή του. Πολύ μεγάλη διαφορά στα καθαρά σημεία και στα σημεία και στα χτυπήματα που προσγειώθηκαν, στα λάντε χτυπήματα που προσγειώθηκαν στον Στεφάνοφ. Εξαιρετική δουλειά και του προπονητικού team του Golden Corner. Πολύ εύστοχες οι οδηγίες που έδωσαν στον αθλητή του, στον Βαλέρη. Έχουμε την νικητή της αναμέτρησης.
Νικητής. Με ομόφωνη απόφαση. Πλέγωνια. Βαλέριος Ζαγκράφοφ. Εξαιρετική εμφάνιση πρώτα από τον Βαλέρη Ζαγκράφοφ και νίκη για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ευχαριστούμε τον Golden Corner. Συγχαρητήρια στον Βαλέρη. Και περιμένουμε τον επόμενο αγώνα.